για την ανάγκη να δοθούν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη λειτουργία και τα χρέη των ΤΟΕΒ στην Ήπειρο, επιρρύπτοντας διαχρονικά ευθύνες στις διοικήσεις τους αλλά και στην Περιφερειακή Αρχή Καχρημάνη, μίλησε ο Σπύρος Θυριζόπουλος την Τρίτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ιγουμενίτσα. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν υπήρξαν 4 διακανονισμοί των οφειλών, με ελκυστικούς μάλιστα όρους, οι οποίοι όμως ουδέποτε τηρήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, ανέφερε ότι από τους 400 περίπου ΤΟΕΒ στην Ελλάδα, μόνο στην Ήπειρο υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και οι διακανονισμοί αυτοί έχουν υπάρξει εξαιρετικά ελκυστικοί, όμως στη λογική ότι θα υπάρχει ένας όρος. Ότι θα αρχίσω να είμαι συνεπής από εδώ και πέρα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 400 ΤΟΕΒ. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα, άρα υπάρχει και εξήγηση, είναι στην Ήπειρο. Πουθενά άλλο. Τι εννοούμε πρόβλημα? Πρώτον, το πρώτο πρόβλημα είναι διαρθρωτικό. Όταν φτιάχταν οι ΤΟΕΒ, όλες οι υποδομές των αντλιοστασίων είχαν ως βασικό στόχο το πότισμα σε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές πια δεν καλλιεργούνται. Όμως αυτό το οποίο δεν λέμε, που είναι το μεγάλο μυστικό, ότι τη στιγμή που θα αρχίσει το αντλιοστάσιο να λειτουργεί, είτε ένα στρέμμα ποτίζεις, είτε χίλια, το κόστος του ρεύματος είναι το ίδιο. Άρα αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, βελτίωση και επικαιροποίηση της τεχνολογίας με τα νέα δεδομένα, θα έπρεπε να έχει γίνει χτες. Στο πρώτο σκέλος της συνέντευξης, ο κύριος Ριζόπουλος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα αιτήματα κατοίκων στις εκβολές του Καλαμά, όσο και από τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν περιοχές Natura. Το βασικότερο στοιχείο το οποίο εγώ διαπίστωσα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Καλαμά είναι ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση μετά από αίτημα των κατοίκων, όπως προκύπτει και από την ενημέρωση που έχω από την κοινωνική διαβούλευση, για μεγαλύτερη οικιστική αξιοποίηση. Μάλιστα, στις 4 ζώνες στις οποίες διαχωρίζονται οι μελέτες, στην 3η και στην 4η ζώνη, θα υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης και τουριστικών καταβλημάτων. Δείχνει δηλαδή ότι με απόλυτη μονοκαλλιέργεια ανάπτυξης, οι κάτοικοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες στις περιοχές του Καλαμά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό παρουσιάζει ένα βασικό ζήτημα. Δεν το θεωρώ πρόβλημα, όμως πρέπει να συζητηθεί.